αυτό το πρωί. Κάνουμε το πρώτο vlog. Κάνουμε vlog. Όχι, το πρωί δεις και vlog. Πάμε Γερμανία. Γιόλο. Τι? Πουλούρια. Όχι, θα δω νηστάζω. Φτάσαμε. Πάμε για check-in. Για 4 λεπτά φάγαμε 55 ευρώ. Πάμε να περάσουμε τα από εκεί που ελέγχουν για τις κοκαίνες μας. Πρωτεΐνη είναι παιδιά, δεν είναι πρωτεΐνη. Δεν έχουμε ώρα. Έχουμε ώρα. Πού είναι τα μεγάλα τα... Οικογενειακή συσκευασία. Μήπως να φάμε ολόπι ένα ωραίο. Καμιά μέντος μήπως. Κάπα. Να γλύψουμε για να γλύψει η τζούρι. Εντάξει, σταματά. Ξεκινάει η πτήση. Ωραίο πλάνο. Ξεκινάει η πτήση. Ο τυπός μόλις είπε ότι θέλει να πάει πιο γρήγορα από εμάς σπίτι του. Θα τον κάζος. Λοιπόν, La Casa de Papel είναι δεδομένα και τα λένε ρε παιδί. Δύο επεισόδια La Casa de Papel μετά. Χιονίζει. Φτάσαμε. Σηκωθείτε όλοι πάρα πολύ γρήγορα. Να περιμένετε 3 λεπτά παραπάνω στη βαλίτσα σας. Ποιος θα σηκωθεί πιο γρήγορα, πάμε. Αλέξης. Θα να πάμε McDonald's. Για την προσωπική διατροφή. Πάντα προσωπική διατροφή, πάμε McDonald's να φάμε. Λίγες πατατούλες, μια Coca-Cola Zero, κάνα 5-6 μπεργκεράκια. Κουβέντα να γίνει. Έκανε. Πάμε. Έχουμε φτάσει στο εστιατόριο. Και επειδή δεν είμαστε πρωτοτυχαίοι, ακριβώς 100 μέτρα από το εστιατόριο, το διπλανό εστιατόριο, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολος ανταγωνισμός. Έτοιμοι για περιπέτεια.
τίρτα από εδώ. Ναι. Για κάποιο λόγο οι γραφιτάδες της, της Γερμανίας δεν κάνουν κάποιο γράφτη, ξέρεις έτσι τρελό. Απλά βάζουν το όνομα της πόλης τους και ζωγραφίζουν τα σπιτάκια. Τι? Γιατί έβρεξε? Ναι. Γεια. Yeah. Έβρεξε. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τους συγγενείς μας. Τα ζωάκια ήθελα να πω, από εκεί βγάζουμε στήρα. Πού είσαι ρε? Εκεί είναι τα καφέ. Αλλά δεν έχουν Red Bull, γιατί λέει εδώ μέσα στο λογικό δεν έχουμε Red Bull. Αλλά έχουν καφέ. Την είπαμε. Πάμε να δούμε τι ζώα έχει, γιατί έχω ακούσει ότι έχει πάρα πολύ ωραία σοκολατάκια εδώ πέρα και γλυκά και τέτοια. Άρα θα πλήξουμε στην πάνω. Μα, δεν ζήνεις τις καρχαρίες. Όχι. Τι είναι αγαπημένη. Τι είναι mouse pad. Μάλλον είναι απλά για τον τοίχο. Για κάποιο λόγο σχεδόν βρέχει, αλλά έχει φουλ κόσμο. Α, δεν βρέχει. Κάνουμε βόλτα και τα λέμε σε λίγο. Εδώ είναι οι σουρικάτες, γνωστά και ως Τιμόν, από το Τιμόν και Πούμπα. Μπορούν να φύγουν μάλλον, ξέρω εγώ, αλλά πού να πάνε, σάμπος, στην πόλη για καφέ.
bring your sweet loving, bring it all home to me. Ζωολογικό. Βέβαια, γουστάρω πολύ ζωολογικούς, άρα δεν το χάναμε. Βράδυ, γιατί δεν μπορούσαμε να τραβήξουμε όλα τα ζώα για το vlog. Πάμε για φαΐ.
Θα μπορούσα να δουλεύω ζωολογικό. Γελάς. Άνετα, με τους φίλους μου τα ζώα. Έτσι κι αλλιώς. Συγκινείς. Το ίδιο είναι τη δουλειά για να κάνεις. Πάμε για φαΐ, μασαμπούκα και αύριο έχουμε... Τουρ. Τουρ. Είσαι έτοιμη για μη ρεβέργη τουρ. Είμαι. Πάντα. Έχουμε να ρίξουμε περπάτημα τώρα. Γάματα. Φτάσαμε στο κέντρο της Νιρεβέργης. Εντάξει, πλάι. Την Τολεμαίδα έχουμε καλύτερο κέντρο. Και έχουμε και τον Αγιάννη. Σιγά την εκκλησία. Εμείς έχουμε Αγιάννη. Και δεν έχει τόσο πολύ ωραίο να κουράζει. Βγάλουμε τη λόπη από εδώ μέσα. Έχει περάσει ένα τρεμινάκι εδώ. Έχει λέει καλύτερες τιμές. Να δούμε. Είσαι εδώ 3 μήνες. Τι θα γίνει τώρα? Α, αυτό θα έχουμε. Τι θα γίνει τώρα? Ε, μαλακίες, πάνε πανέψω. Αυτό εδώ είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν τρώω φρούτα με σοκολάτα. Πάνε πιο εκεί. Καλό να σας πιά. Δεν τρώω φρούτα με σοκολάτες και μαλακίες. Αλλά αυτό γαμάει. Το φτάνω μέχρι εδώ. Έλα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Όχι, θέλω κι εγώ να φάω. Έλα. Πάμε στα Ζάρα. Παύλα H&M, Παύλα Μπέρσκα της Γερμανίας. There's a kid trapped inside a hole, but calling it a home. When it's dark, you can hear say,
Μαλάκα στα αντρικά, ούτε κυλιόμενες ρε, στα αρχίδια τους λέει. Είπαμε να έρθουμε στο outlet γιατί μας σημαίνει καλό outlet στην Adidas. Κλασική ταπεινή Adidas. Πήρε δυο οικοδομικά τετράγωνα να κάνει ένα outlet. Και τι λέει, κομπλέ. Να κάνουμε ένα outlet. Πάρε τα δύο τα οικονομικά τετράγωνα. Τα οικονομικά. Τριαντάφυλλε, βούλωστο. Θα πάμε και κινέζικο μετά, ρε μαλάκα, με τα McDonald's. Μας έχεις φάει την ψυχή. Πολλά δουλώ. Πάρα μπεργκεράκι. Μεγάλος χορηγός του McDonald's πρέπει να γίνει. Και μέσα στο εμπορικό, στο Erlangen, ήθελα να πάρω μια τσάντα, έχει μαγαζί Superdry εδώ. Ήθελα να πάρω μια τσαντούλα, backpack, και ήθελα πιο μεγάλη από αυτήν. Και ανακάλυψα κάτι πάρα πολύ δυνατό. Εδώ, στο GameStop. Εδώ είναι ο παράδεισος του Nerd. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη δεν έχει σίγουρα, τώρα δεν ξέρω αν έχει στην Αθήνα GameStop. Και αποφάσισα να πάρω αυτό. Μεγάς. Εντάξει ρε φίλε. Τι? Μεγάς. Εντάξει φίλε, δεν είναι πιο ωραία το Super Day. Ωραία. Δερματάκι. Γενικώ θέλω να πάρω και όλα τα Funko Pop. Τελευταία και καταγεγραμμένο φέρνουμε το Saturn. Το αντίστοιχο Public της Γερμανίας. Κάτσε τα Public τα λεφτά δικά. Λίγο πιο μεγάλο και με λίγο παραπάνω πράγμα. Θέλουμε να πάρουμε ένα τρίποδα και ένα φωτάκι. Τελευταία μέρα, μέρα επιστροφής, το κλείνουμε εδώ. Και δίπλα σημειωτό, βάζει μου πέση. Μας έπιασε και η βροχή, πάμε ένα σούπερ να πάρουμε σοκολάτες διαιτητικές. Τι άλλο. Μας πήγε λίγο μπάλα το αυτό το τρίμερο που ήρθαμε βολτίτσα. Μας πήραν τα μάξι πινακίδες, πήγαμε να νοικιάσουμε, δεν μας άφησαν. Γιατί ήθελε κάτι που σε οδηγήσει κάτι τέτοια. Αλλά, εντάξει, καλό tour κάναμε. Αφήνουμε αυτό εδώ και συνεχίζουμε για το επόμενο βλογκάκι. Τα λέμε σύντομα. Gemise el totimori
Thank you.